Ξεκινάμε φίλες και φίλοι, δεύτερο παρτάκι για σήμερα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πέμπτη 13 του Δεκέμβρη του 2018, κοντεύουμε να μπούμε στο 19. Με τη νέα σεζόν, παιδιά, το γήπεδο θα ετοιμαστεί σαν φέρον οργανισμός και θα μένουν τα άλλα. Λοιπόν, πάμε. Τομέας 2 με τις κερκίδες. Απολαύσετε. Με όσο zoom διαθέτει το μηχανάκι μου. Πάμε στα κάτω με τις κερκίδες. Πάμε πιο δίπλα. Δείτε, εδώ τις σουιτάρες. Χιαστεί οι σκάλες. Το κλιμακοστάσιο. Κάτω κερκιδοφόρη. Εδώ. Μπρος αητέδη κέφαλε που βλέπουμε λοξός δεξιά, στα δεξιά, και στο κέντρο ακριβώς είναι η έξοδος που θα βγαίνουν οι παιχταράδες μας. Εδώ από το σημείο, παιδιά, καταπακτή κάτω από δυτήρια, έξοδος από δυτήριο πάνω, βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλαγμός από τα πλήθη, γκολ! Πάμε. Έχω όρεξη, μου φαίνεται. Πάμε. Δυναμικά, πάμε να δούμε τώρα από εδώ όσα δεν πήραμε στο πρώτο πάρτα την ταράτσα. Τα παίρνουμε τώρα από το γερανό. Είναι ο τομέας ο 1. Είναι οι κερκιδοφόροι που πάνε να τσακτούν στο τομέα τον 1. Αυτή την παγωμένη, αυτό το παγωμένο απόγευμα της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφια και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να δείξουμε εδώ αυτά, το με ένα δείχνω πάντα, στα πάνω, στη μέση και τώρα θα πάω στα κάτω. Εδώ είναι μια μπουκα που είναι προς ετοιμασία, το πουλί πέταξε μπροστά, εδώ μπαίνω το μεά 12 που μέχρι τώρα είναι για αποθηκευτικός χώρος. Λειτουργεί σαν αποθηκευτικός χώρος. Για να παίρνουν τα πράγματα από εδώ σκαλοσιές οι Γερανοί, να τις μεταφέρουν σε άλλους τομείς όπου υπάρχει θέμα. Εδώ τι είναι μέσα εκεί, άνθρωπος είναι. Καμιά οπρίλα μεγάλη. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τώρα από εδώ. Σταμάτα ρε σκυλέ. Τομέα 7, μπαίνω στο τομέα των 8, όπου περιμένουμε να σιδερωθεί. Έχει πέσει το ανάλογο πιτοφόρν, περιμένουμε να σιδερωθεί. Πάμε να δείξω και από εδώ, τομέα 9 στα κάτω. Πάμε πιο εδώ, κολονάρες. Το τόξο θέλω να σας δείξω δηλαδή. Αυτό θέλω να πιάσω, να καταλάβετε πώς θα φαίνεται το τόξο της παλιάς 16-17 με τη σκεπαστή. Το βλέπουμε. Ωραία. Αυτό είναι το βόρειο τμήμα του τομέα 9. Πάμε να δείξουμε τώρα και το νότιο τμήμα του 9. Πάμε, παιδιά, συνέχεια να δείξω το νότιο τμήμα του 9. Βλέπετε τα τριγωνάκια, τα παραλληλόγραμμα
τα στρόγγυλα, τα παραλληλόγραμμα, τα ακανόνιστα μεγέθη που έχουν σχηματιστεί εδώ στα Βετοφόρ, έτσι ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες διεκπαιρέωσης του αυτού τομέα, δηλαδή του τομέα 9, που περικλεί μέσα του τον τρίτο πυλώνα μας, τον πυλώνα τον νότιο-δυτικό. Κωδική ονομασία ξέρετε, είναι μία και αυτή, φιλαθλιοπαντή της ΑΕΚ. Να δούμε το γίγαντα θερίο πυλώνα. Όχι, τον είχαμε δει από την ταράτσα. Λοιπόν, εδώ να δείξω ζωντανά το τι αποθηκεύονται, τι πράγματα αποθηκεύονται στο τομέα το 10, έτσι ώστε οι Γερανοί και ειδικά ο Γερανός εδώ πέρα, ο νότιο-δυτικός, κωδική ονομασία Θεομάς Μαύρος, όλοι αύριο παιδιά, στην Βυζαντινή γωνιά, έτσι θα τιμήσουμε το Θωμά το Μαύρο, έτσι, να πάρω και λίγο διαφήμιση, θα μου δώσει και ένα βιβλίο, ήδη το έχω πάρει παιδιά, 20 ευρώ κάνει, εγώ το πήρα από το Ολυμπιακό Στάδιο, το έγραψε στο γιο μου, μια χαρά, να βγάλουμε φωτογραφίες αναμνηστικές, έτσι με το Θωμά το Μαύρο, θα τραγουδήσουμε το γνωστό, Λέσσα για Λέσσα, ΑΕΚ Πριγκιπέσα, 2 Μεσοφάλιρο, 1 εδώ μέσα, του Μαύρου του και πήγε στον Περέα και μπιπ, τον Πειραιά και όλη την παρέα. Αυτά για τους πολύ παλιούς, σαν και εμένα. Λοιπόν, και να πούμε, έρε και να χατε το Μαύρο λέει να χατε τον Αναστόπουλο να δεις που θα τον γράφατε. Πάλι παλιό σύνθημα αυτό, γενιάς δικάς μου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά παιδιά, καταλάβατε λίγο έως πολύ το τι συντελείται στην Αγία Σοφιά. Σήμερα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, ακραίων συνθήκων δηλαδή για τον οικοδόμο, έτσι, δεν έγιναν εργασίες. Εδώ μόνο είναι οι τρεις οι τοποτηρητές τοπογράφοι, καταγράφουν τα πάντα. Καθώς εγώ είμαι πάνω στον Κερανό, περνάει ο κόσμος στην Black Horse. Βγάζει από το δερμό των σκέψεων. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά παιδιά, σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που παρακολουθείτε το καναλάκι μου. Είμαστε 7621, πάμε να φτάσουμε τους 10.021. Θέλω παιδιά αυτό το μήνα, είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, ναι, βάλτε μπροστά, όπως ο Μανώλης ο Σίμος που με κοιτάει τώρα με την γυναίκα του, φίλη μου παιδική, εγγραφή έχεις κάνει στο κανάλι, ωραία. Έχεις κάνει σίγουρα. Τα παιδιά σου, τα αγκόνια σου, τα παππούδια σου, ό,τι παίζει. Έχω να σου πω κάτι, πέθανε κάποιος ρε, 45 χρόνια θα πω τώρα. Λοιπόν παιδιά, αυτά είναι τα σχήμα της ζωής. Κοπέλα 45 ετών, έκασε τη ζωή της, θα την παλαιαρώστηκα. Αυτό θα τα πω προσωπικά με το Σίμω. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, υγεία, υγεία, υγεία. Και μην κάνετε λαλακίες όπως εγώ και να κινδυνεύετε η σηματοδοτική ακαιρεότητα. Ζήτω για Ικάρα, αδέλφια, με αυτό το πλάνο της μπούκας που θα βγαίνουν οι ποδοσφαιριστάδες μας. Κάτσε να την πιάσω όμως. Πού είσαι, ρε, πού είναι να το. Με αυτή εδώ την μπούκα, ζήτω για Ικάρα, αδέλφια, υγεία, υγεία, υγεία. Εγγραφές και κουδουνάκι στο Black Horse της ΑΕΚ. Έτσι μπράβο, στο Black Horse της ΑΕΚ.